Σύσκεψη πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν μια σπουδαία ημέρα για την Ίσυρο. Μια σπουδαία ημέρα για το Δωδεκάνησα. Η 7η του Μάρτη είναι μια ιστορική ημέρα για εμάς και όλους τους Δωδεκανήσιους, γιατί είναι η ημέρα που γνωρίσαμε την Ελλάδα. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος βρέθηκε μαζί μας αυτή τη μέρα αναδεικνύει τη σημασία της ημέρας αυτής και ταυτόχρονα τη σημασία που δίνει η πολιτική ηγεσία του τόπου μας στα μικρά νησιά. Αυτές τις δύσκολες εποχές που περνάει η χώρα, και λέω δύσκολες με την έννοια των προκλήσεων από την κυβέρνηση της γείτονας Τουρκίας, και με την επίσκεψη του πρόεδρου της Δημοκρατίας έστειλε και ένα μήνυμα όσον αφορά τα σύνορα της πατρίδας μας, τα οποία είναι πολύ ξεκάθαρα, μάλλον ξεκάθαρα καθαρίζονται από το Συνθήκη των Παρισίων στις 10 του Φεβρουαρίου του 1947 και σε αυτό αναφέρθηκε. Η επίσκεψή του ήταν... Ήταν σημειολογική η επίσκεψή του, κύριε Κόρονε, έτσι. Σημειολογική από πολλές απόψεις. Εθνικών θεμάτων και από λεπτά επίσκεψη ενός μικρού νησιού παραμεθόριου θεμεθόριας περιοχής δίπλα στην Τουρκία. Μάλιστα. Και αυτό τόνισε και το ηθικό των κατοίκων της νησίου. Με δόξα και τιμές υποδεχτήκατε και εσείς προσωπικά, αλλά και οι κάτοικοι της νησίρου, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, από όσα είδαμε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να ξέρετε ότι είναι ευχαίρετη νήσι αυτή τη μέρα. Είναι η μέρα του Δωδεκανήσου, την 7η του Μάρτη, πρώτη φορά. Και ήταν πολύ σπουδαίο για μας και για όλους τους νησίους φυσικά. Το αποδεχτήκαμε με τις τιμές που πρέπει να αποδεχόμαστε το πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Είχαμε δοξολογία, το ανακοίνωσε επίτιμο δημότιο, παραθέσαμε γεύμα στον πρόεδρο και σε όλη την ομάδα που είχε μαζί του, στους δημοσιογράφους και στους πάντες. Μετά επισκεφθήκαμε έγινε κατά τη Στεφάνου, επισκεφθήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, μετά πήγαμε στο Ηφαίστειο, πήγαμε στον οικισμό των Νικαιών, επισκεφθήκαμε το Φυσιολογικό Μουσείο και στον οικισμό των Πάλων. Άρα ήταν μια επίσκεψη που κάλυψε όλους τους οικισμούς της νησίου και τα αξιοθέατα φυσικά. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό λοιπόν, πολύ σημαντικό και όλους τους νησίριους. Γνωρίζουμε ότι παρευρέθηκαν και από τον Δήμο Καλαμάτας που έχετε αδελφοποιηθεί στην Ίσυρο. Πώς πήγε αυτή η επίσκεψη? Καλαμάτας, να σας πω, το 1999 προχωρήσαμε στην υιοθεσία του Δήμου Καλαμάτας στην Ίσυρο. Και το πρωτόκολλο υιοθεσίας υπεγράφει το 2000 με τον Δήμαρχο τότε Ραήμνη στο Παναγιώτη Καθηματίδη. Έκτοτε οι επαφές σταμάτησαν να υπάρχουν. Όταν ξελέγει ο Δήμαρχος βρήκε τα χαρτιά της υιοθεσίας, ήρθε σε επαφή με τον Δήμο Καλαμάτας και ξεκίνησαν ξανά οι τηλεφωνικές επαφές. Φτάσαμε στο σημείο χθες να έρθει ο Δήμαρχος της Καλαμάτας, ο κύριος Νίκας. Πολύ σημαντικό. Και μία ομάδα 32 καλαματιανών του Συγκοδήμου του Χορού, οι οποίοι έλαβαν μέρος στις εκδηλώσεις τις εορταστικές, με τοπικές ενδυμασίες, με χορούς. Και χθες το βράδυ είχα μία εκδήλωση στο Ζωσιοπούλιο Θέατρο, όπου έγινε χορή από την Καλαμάτα και από την Ίσο με παρουσία προϊόντων καλαματιανών και νησίρικων. Ήταν μια πολύ όμορφη μέρα χθες από όλες τις πλευρές. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Κύριε Κορονέα, θα θέλαμε να μας πείτε αν ήταν κάποιο θέμα το οποίο έτσι επισημάνατε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως πρόβλημα και αν ζητήσατε την πολύτιμη βοήθεια και συμβολή του σε κάποια από τα ζητήματα που απασχολούν την νησίρικη κοινωνία. Εγώ στην ομιλία μου, στο καλωσάρισμα στον Πρόεδρο, αναφέρθηκα σε θέματα τα οποία προχωρούν στην Ίσυρο τώρα και αναφέρθηκα στα θέματα τα οποία είναι σε καλό δρόμο μετά από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και στα θέματα τα οποία παραμένουν, μάλλον έχουμε την βοήθεια, γιατί ένα από αυτά τα θέματα είναι το τελωνείο και η πύλη εισόδου,
πρέπει να πάμε μαζί. Έχω κάνει αίτηση εγώ στο Υπουργείο Οικονομικών εδώ και καιρό για να δημιουργηθεί θέση τελώνει εδώ, να γίνει τελωνίο στην Ίσυρο, με στόχο να γίνει πύλη εισόδου για να μπορέσουν να έρχονται κυρίως οι Τούρκοι επισκέπτες απευθείας στην Ίσυρο. Να μην γίνονται από έναν αρνητικό. Και επίσης αυτό που τους ζήτησα να μας βοηθήσει να προχωρήσει πιο γρήγορα η εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού στην Ίσυρο, έχει γίνει μελέτη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε στάδιο των εγκρίσεων και μάλιστα μου είπε σήμερα να πάρει τηλέφωνο να γραφείτε για αυτά τα δύο θέματα. Μάλιστα. Και επίσης τους ζήτησα, εμείς θα κάνουμε αναπτυξιακό συνέδριο στην Ίσυρο το καλοκαίρι για την ανάπτυξη της Ίσυρου, να τεθεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Και επί τόπου είπε ότι θα τεθεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ σημαντικές και τα μηνύματα που εξήγηλε από την Ενίσυρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και όλα αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία θα επιληθεί, κύριε Δήμαρχε. Φυσικά. Η όλη επίσκεψη ήταν, πιστεύω, άκρως επιτυχημένη. Η συνθήκη της Λοζάνης ούτε αναθεωρείται, ούτε επικαιροποιείται. Είναι πλήρης και είναι ενισχύει και θα είναι ενισχύει όπως ακριβώς την ξέρουμε. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία στηριζόμαστε για να χτίσουμε τη φιλία μας και την καλή γειτονία μας με τη φίλη και γείτονα Τουρκία. Πολλές φορές το έχουμε πει. Και ιδίως σε αυτή τη δύσκολη σημερινή συγκυρία. Εμείς οι Έλληνες επιθυμούμε τη φιλία και την καλή γειτονία. Τονίζω δε ότι εμείς ήδη ευνοούμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Και εμείς οι ίδιοι λέμε πρώτοι, και χαίρομαι που το ακούω και από την πλευρά της Τουρκίας, ακόμα και σήμερα, σεβασμό των συνόρων. Ναι, σεβόμαστε τα σύνορα. Και η συνθήκη της Λοζάνης, όπως και η συνθήκη των Παρισίων, καθορίζει σύνορα, έδαφος και κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.